λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Ανησυχήσα πολλά, παππού, που μάθα πως ήσουν άρρωστος. Είσαι ένα ακόμα καλύτερα τώρα? Είμαι καλύτερα, κόρη μου, δόξα τω Θεώ. Μα με μου κοντεύκεις, με πάει και κολλήσω σε. Εντάξει. Η γυαλιά σου, η Ειρηνούα μου, καλύτερα. Πέρασε της το μάραζι που τράβησε που σκοτώσα το στράτο. Όχι, παππού, έμεν καθόλου καλά. Επήραν το κατάκαρδα. Έμπουν νοστά ακόμα η κόρη μου και φυσικό. Εδώ καιρό να το πάρει απόφαση που να πάει. Πάντως τότε το φόνον έκαμε τον Παναγιώτης, ο καλύτερος μου φίλος. Εμένα επηρέαξαμε πολλά. Είναι καρτέρι με έτσι πράγμα. Που σημαίνει ακόμα, κόρη μου. Δεν καταλάβεις να που σημαίνει ζωή. Δεν πρέπει να εμπιστεύκεσαι κανένα. Καλά που λαλείς. Τον Ανδρέα, έχεις τίποτε νέα? Πρέπει να φτάσεις στο Ιωάννεσμπουργκ τώρα. Στεναχωρήθηκα πολλά που έμαθα πως έφυγε και δεν πρόλαβα να τον προσεγγίσω. Μαραζώνεις και είναι να κάτσεις και κάτω και για πάντα, όπου και να σε να στραφεί. Ελπίζω τουλάχιστον να περνά καλά με την Αντιγόνη. Χαίρεστε μου πως είναι πολύ αδερφά στο ζευκάρι. Την Αντιγόνη ξέρεις την πολλά χρόνια, είναι έτσι? Ναι, έχει 4 χρόνια που τον καιρό επεστράφηκε στην Κύπρο με την Λούνα της. Και κάνετε πολύ μπάρια τον καιρό, λοιπόν, σωστά? Ναι, ναι, είμαστε πολλά καλές κελινάδες. Αμα γιατί με ρωτάς τούτα όλα? Τον το μάθημα που έμαθες που τον Παναγιώτη, θέλω να με το ξεχάσεις ποτέ σου. Αγιο παρόλο που τα ξέρω τούτα όλα, κάνουν πολλά ξιάνοτα. Για σου, Ειρήνη μου, να μην το ξεχάσεις ποτέ σου τούτο. Να μην εμπιστεύκεσαι σε κανένα. Ακούεις? Κανένα. Λοιπόν, για τους κανόνες της φυλακής ενημερώθηκες. Το κρεβάτι σου είναι τον ποδά. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι, όχι. Τίποτε. Τις συγκρατούμενες σου είναι να τη γνωρίσεις σε λίγο.
Συγχωράμαι. Σου πούσες χρυσή καρκιά, είσαι μια αγία, σε παρακαλώ, συγχωράμαι. Ας με να φύγω από την Κύπρο, να πάω να φανακιστώ. Καρτέρα μου, Στεφάνης, να φύγουμε, σε παρακαλώ. Κάμε το για χάρη μου, για χάρη της φιλίας μου. Συγκρατούμενη σου. Καλώς. Καλώς όρισες. Η καρτέρα σε πολύ γερό, ξέρεις το. Η καρτέρας με. Ναι, η καρτέρα σου. Κι άισε. Εγώ είμαι η Θέκλα. Κι είμαι το ίδιο μπιτσί μιμητά σου. Γιατί τώρα λες τούτο, γνωριστούμαστε. Πες μου. Η δασκάλα, η Γαλάτια, είναι το φιλενάδα σου. Ναι. Πριν λίγο καιρό, ήταν και εκείνη τα μέσα μας στον τζέλι. Πολλά καλή κορού, α. Αγαπώ την πολλά. Και κάνουμε και πολλά καλή παρέα. Όμως, δεν και μπορεί να με ενώσει όπως να με ενώθεις εσύ. Γιατί εσύ και εγώ είμαστε μπανί που το ίδιο τόπο. Εσύ καταλάβω να μου θέλεις να μου πεις. Για τους φόνους που εγάμα με χαρούσε. Όπως εσύ εσκότωσες τον καύκο σου επειδή τους ζήλευκες, έτσι έκαμα και εγώ. Αμα εγώ δεν το εδωκατώσες πολλές μαχαιρκές. Ενώ εσύ άκουσα πως του έδωκες 32 μαχαιρκές. Μασχαλά σου πάντως. Φαντάζομαι πως αν έμαθες για τα δικά μου καμώματα παππού, για να απογοητεύτηκες μητά μου. Πρώτα που εκλέφτηκα με τον Παρίς, ύστερα που έμεινα εγκαστρωμένη, είμαι σίγουρη πως είναι άλλη ιδέα που είσαι για την αγκόνισσα σου. Η αλήθεια, κόρη μου, έκανα άλλα όνειρα για λέου σου. Όπως έκαναν και οι γονείς σου, δηλαδή. Καλό, με τον κύριο σου είχαμε τις διαφορές μας, αλλά για το μέλλον σου συμφωνούσαμε. Θέλαμε το καλύτερο για την ειρηνούα μας. Είπε μου ο Πετρής πόσο ο Παρίσιλο αρκάζει να βαφτιστεί και να παντρευτείτε. Είναι αλήθεια. Ναι, παππού. Παππού, τώρα ξέρω πως έκανα λάθη. Επαρέσυρε με ο έρωτας σε... Έκανα πράγματα δίχα να σκεφτώ τις συνέπειες τους. Δυστυχώς, έτσι είναι ο ρώτας, κόρη μου. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να πιερώσω για τις συνέπειες. Εκτός του ότι αντρόπιασα τους γονιούς μου, εκατάστρεψα και τη ζωή μου. Γιατί τώρα να πρέπει να χωνόμαστε κι εγώ και ο Παρίς. Μέχρι που αναγκάστηκα να σταματήσω και από τη δουλειά μου, παππού, επειδή μια άλλη είναι πιο η ζηλιά μου και... Ξέρω πως μόλις καταλάβουν ότι κουβαλώ το μωρό του Παρίς, άλλοι να με περιπέσουν και άλλοι μπορεί να με επιτεθούν κιόλας που έκανα μωρό με έναν Τούρκο. Τούτο είναι αλήθεια, κόρη μου, ναι. Προσπαθώ να διορθώσω τον ταλάφι παππού και να στήσω μια καλή ζωή για μένα και για το μωρό μου. Όμως... Όμως είναι τα πράγματα. Εν έχεις εμπιστοσύνη. Ναι, το... Όχι για τον Παρίσιο, για την αγάπη του. Αλλά για τις συνέπειες που να έχει τούτος ο γάμος.
Φαίνεται πως η TNT έβαλε μας τα μάτια, παππού. Τι νιά μας. Και ξέρω πως ό,τι σου να λέει η μάμα μου που προσπαθεί να με παριορίσει, την ευθύνη έχω την ούλη εγώ. Και τώρα με τον ερχόμο του διγενή στην Κύπρο, που η TNT δεν το θωρεί με καλό μάτι, όποιος είναι ο σκοπός που έρχεται, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα. Και ίσως η μόνη λύση που έχουμε για να γλιτώσουμε είναι να ξενιτευτούμε, παππού. Να πάμε όλοι στην Αγγλία. Χαρκούμε, κόρη μου. Τούτο μπορεί να είναι το καλύτερο. Να φύγετε από την Κύπρο. Παππού μου, ξέρεις πως μ' ανοιχά εσένα μπορώ να πω τούτα που νόθω και να ζητήσω τη συμβουλή σου. Αγαπώ τον Παρίζ όσον τίποτε στον κόσμο. Αλλά αν πάτσε κάνω λάθος που παρασέρνω και τους γονιούς μου και εμένα σε τούτη την περιπέτεια. Δεν με παππού μου. Σε παρακαλώ. Πάντως, κόρη Ανέτα, ώσπου να το παραδεχτείς, έφκαλες την ψυχή μας. Μα να μου κρύβεις. Τάχα μου πω, σε μετάνωσες να πούμε. Ναι, μετάνωσα. Ήταν ένα λάθος της στιγμής, έτσι είχα το σχεδιασμένο. Έχατε, κόρη. Να δεχτώ πως να σκοτώσεις τον κάφκο σου ήταν λάθος της στιγμής. Τη φιλενάδα σου όμως, την καλύτερη σου φιλενάδα, κόρη, τη Γαλάτια. Μην τα ρωτσάφιεστε τόσο καιρό να βασανίζετε. Ήταν και τούτο λάθος της στιγμής. Α? Ο Θεός και ο Μανιχά ξέρουμε το ότι έτραβησε η Γαλάτια. Τα κλάματα που έκαμε την κοπελούα και τα όσα άκουσε. Μαν τα ξυτιμασές, μαν τα φοητσάσματα. Να μπορώ να σου λέω τώρα. Και τούτα ούλα για μια παλιογενέκα που άφηγε μια αθώα να βασανίζεται 4 καταραμένους μήνες μες στον το κελί. Σιώπα να χάρεις. Λυπήθημα και σιώπα. Μα όχι να μου λέτε να σιώπησω. Κάτσε για μένα, ακούσεις πως θα σου έχουν σειρά μένα. Άκουσε έτσι. Το έγκλημα που έκαμε σε βάρος της Γαλάτιας ήταν χειρότερο από το φόνο του δασκάλου. Ξέρεις το? Ο καημένος ο δάσκαλος με τις μαχαιριές που του δοκέσαι πως πάστηκε. Όμως η Γαλάτια, τούτους τους 4 μήνες που ήταν μες στο γελί, εν κάθε μέρα που πεθάνεις και ξέρεις το. Και τούτος ο πόνος έναν πάντα μετά της. Τούτον και μόνο κάμπνισε τη χειρότερη που τον χειρότερο εγκληματία που μες στη φυλακή. Ξέρεις το. Ξέρουν να μου κάνουν, κόρη μου, και ο παπάς σου και η μάνα σου. Και όταν αποφασίσαν να πάρεις τον Παρίζ και το κάσου είναι ευκήν τους, πάνε να πει πως θέλουν τη δική σου ευτυχία. Και όταν αποφασίσουν να πάτε στην Αγγλία κιόλας, να πάτε, δίχα το σκεφτείς δεύτερη βολά. Μπορεί να είσαι δίκιο, παππού. Γερινούμε μου, για την αγάπη του Παρίζ, είσαι σίγουρη? Ναι, παππού, είμαι σίγουρη. Τον Παρίζ έκαμε πολλές θυσίες για μένα. Ακόμα και σφαίρα είναι φαγελό μου. Αφού έκαμε έτσι πράγμα και τόσα άλλα, πάει να πει πως σε αγαπά. Παππού μου, να μου δώκεις την ευχή σου. Έχεις την ευχή μου, κόρη μου, και να σε δω ευτυχισμένη. Ευχαριστώ σου, παππού μου. Ευχαριστώ. Μου πολύ ευχισμένη και κολλήσω, είπαμε. Σωστά. Θέλω να ξέρεις πως η ευχή σου σημαίνει πολλά για λόγου. Ξέρω το, κόρη μου. Και μακάρι να μπορούσα να κρατήσω την υπόσχεση που σου δώκα κάποτε. Είναι υπόσχεση. Να σε προηγήσω. Αμά στην κατάσταση που είμαι, αν μπορώ να το κάνω. Για τούτο να μένεις στεναχωριέσαι. Γιατί η μια λύτερη πρίκα που μπορούσα να έχω πουλό σου, δεν τούτη που μου δώκες τώρα, παππού μου. Η ευχή σου. Ευχαριστώ σε, κόρη μου. Αγαπώ σε πολλά και να σε δω ευτυχισμένη. Ξέρω το, παππού μου. Κι εγώ αγαπώ σε. Ξέρεις
Ξέρω το πώς σε πονούν τούτα που σου λαρούν. Αμά να ακούσει και χειρότερα τα μέσα. Δεν το πω, θα πεις. Εκτός που μένα, έχει πολλές δα μέσα που σε βάλανε στα μάτια μπριχουνάρ της. Εν οι Τούρκισσες που σκότωσες των δικών τους. Κι οι δικές μας που σε μισούν για τούτον που έκαμε στις Γαλάτιας. Και μεν νομίζεις πως είναι να τους γελάσεις όπως επερίπεζε και τον έξω κόσμο. Γιατί τούτες είναι όπως τον έξω κόσμο. Τούτες καταλάβουν τους απατεώνες και τους εγκληματίες που ένα μίλιντο. Τι είναι τα που να μου κάνω. Καλύτερα να με σου πω γιατί τότε σε μπορεί να παγουρίζει και δεν έχω όρεξη να σε πω. Θεωρείς του καρά κελού μπροστά μου πιο ενίκια. Α, οχτωρείς του πραξιτέρι τον ευλογημένο χρωστά τρία. Όχι, όχι, να στείλω τα σειράκια μου τη Δευτέρα να πάω να εισπράξουν ή άλλος να τους πετάξω και τους κιό έξω από τα μαχαζιά μου. Έτσι γίνεις και την ιστορία. Καλημέρα, Τζουρί. Ω, καλώς το. Α, και κευλής κευλής τα πρωινιάρτικα. Πειράζει. Όχι, και γιατί να πειράξει, αλλά την περασμένη φορά που εσύ τη χαμένη, είσαι κάτι μούτρο. Βέρεστε μου, εξύπησε να έχουν καλύτερα σημαίες. Α, εκεί ήταν που θέλεις το γιο μου. Δεν πρέπει να μου θέλω, θέλω να δω να που γεννήσκεται. Έχει τόσες ημέρες που την τελευταία φορά που συντύχαμε. Να δούμε να που γίνεται, να μου πεις. Εντάξει ρε κουμπάρι, όπως και να σε προχωρούν τα πράγματα κανονικά, ναι. Ο Ηλίας, πού είναι και εξαφανιστήκε. Ο Ηλίας ήταν στην Αγγλία, είχε μια δουλειά, α, στράφει πίσω. Εσού να μην ανησυχείς για την υπόθεση σου και δουλεύκαμε πάνω της. Όπως και αν είσαι, να σε κανονίσουν και εσένα. Ελπίζω, Αντζουλή, διότι περνούν οι μέρες και θέλω να γίνεις και δεν τίποτες. Κάμε να έχουν υπομονήσεις, ωραία, δεν φάμε το βουλ. Έμεινε ο νουρός και σκέφτεσαι τώρα. Προσπαθώ, Αντζουλή. Προσπαθώ. Άμα με βοηθά, ούτε ο ευκομός του Στεφανή, ούτε η στάση σου απέναντι. Μια στιγμή, δεν καταλάβω. Να μου πάει να πει η στάση μου απέναντι του Στεφανή. Δεν ξέρω, εγώ φαίνεστε μου ότι μάζεσαι να του παξώσεις όσο πιο γλύωρα γίνεται τη φανούλη. Εγώ, τι να κάνω έτσι πράγμα. Αλλά από την άλλη, και να το κάνω εσύ, δεν θα μου σε κοφτήρω κουμπάρι. Θα την χωρίσεις. Άρεσε την κουρούα να κάνει τη ζωή της. Να σου θυμίσω τότε ποιος ήταν ο τρίτος όρος της συμφωνίας μας. Είπαμε πως πριν να τελειώσει τούτη κουβέντα, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου γελάσετε, να με χωρίσω τη φανούλα. Και ώσπου να έρθει τούτος ο χωρισμός, έχω την απέτηση, όχι να ζητάτε να φέρνουμε μόνο νεό καλά στη φανούλα, αλλά να με σέβεστε και εσείς ως άντραν της ακόμα. Εκαταλάβες. Καλό. Και τελειώσαμε. Όχι, θέλω σε κάτι ακόμα. Ναι, πρώτα. Θέλω να κανονίσει μια συνάντηση η τρίτη μας. Σε γιο, εσού και ο Ηλίας. Επιγόντως. Επιγόντως, γιατί επιγόντως. Γιατί προκύψαν κάποιες εξελίξεις, Αντζούλη. Εντάξει, παπά. Ναι. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Μην ανησυχείς. Άντε, άντε, γεια. Να έρθει ο παπάς σε μια ώρα να μας πιάσει να φύγουμε. Είπε σου που είναι να μας πάρει. Όχι, μου είπε, αλλά φαντάζομαι ότι είναι να μας πάρει σε κάποιον απομακρυσμένο ξενοδοχείο. Ώσπου να μας έβρει σπίτι για 10 μέρες και μετά να φύγουμε για την Αγγλία. Μπορεί ο παπάς να έχει δίκιο. Και να είναι το σωστό να φύγουμε που δάμε. Όμως, αν ο Νικόλας αλλάξει γνώμη, αν με δανειώσει και έρθει πίσω. Λυπούμε που σου το λέω. Αλλά εγώ συμφωνώ με τον παπά μας. Ο Νικόλας αποκλείται να αλλάξει γνώμη. Αντίθετα, τώρα είναι να πάρει παραπάνω το μέρος του Καραγιορκή. Οπότε είναι επικίνδυνο να μείνουμε εδώ. Αν πάτσε, κάμαμε λάθος. Μήπως ευγιαστήκαμε που τα είπαμε όλα στον Νικόλα. Δεν ξέρω. Συγγνώμη που ξέρω είναι ότι η ελπίδα δεν έσβησε μου μέσα. Αν και το πιο πιθανόν είναι ότι άδικα περιμένω.
Συμπαθάτε μου που σας επειράζει ο στο λαιμό μου. Ειδικά εσένα, Αρκύρα. Γιατί για να πείσεις τον Νικόλα να έρθει δαμέ, αναγκαστήκες να το αποκαλύψεις ότι είσαι η Αρκύρα. Η γυναίκα που ο Καράγιωφκης ξέρει ότι προσπάθησε να το δηλητηριάσει. Και αν τελικά ο Νικόλας μας προδώσει, ο Καράγιωφκης να μάθει ποια είσαι στα αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Μόλις εξεστόμησα τον την κουβέντα στον Νικόλα, να μετανιώσα το. Ίσως γιατί δεν ήθελα να με μισήσει ο Γιορκής. Δεν ήθελα να ανακαλύψει με τον τρόπο τα τόσα κακά που του έκανα. Αγάπαμε τόσο πολλά, τόσα χρόνια, και έκαμε τα πάντα για μένα. Και εγώ αποδείχτηκα μια απατεώνισσα και τίποτε άλλο. Αναρωτιούμαι τι θα σκέφτεται τώρα για μένα. Ίσως να με μισά. Ίσως να θέλει να με σκοτώσει ακόμα. Όπως και να έχει, ό,τι και να σκέφτεται, τώρα τελειώσαν όλα. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται να το ξαναδώ ποτέ. Ώστε επροκύψαν εξελίξεις, α. Και πέμω, τι εξελίξεις εν τούτες. Έμεινα σας τες πω στη συνάντηση μας. Θέλω να σας ακούσει και ο Ηλίας. Α. Ήρθαμε και εμείς. Καλώς τους. Γεια σου, παππού. Γεια σου, Θιεφίβο. Γεια σου, παππού. Γεια σου. Πού είμαστε, παππούι. Στο ζωολογικό κήπο. Περάσαμε πολλά ωραία. Μπράβο. Είδατε και κάμποσα ζώα. Ναι, καλό. Είδαμε και τσιτούαρ και αρκούδα και πουλιά. Είναι και πουλιά, που ξέρω τα πούμε τα ωραία τα χρώματα, α, μπράβο. Το ελεφαντού είναι την Τζούλη, εν την είδαμε. Είδαμε το καλό, τα είσαμε την τσεφιστούτια. Α, εντάξει, δεν την τσεφιστούτια, άντε παππού μου τώρα, πήγαινε να παίξεις όμως, γιατί έχουμε δουλειά τα μία, εντάξει. Εντάξει. Μπράβο. Τώρα είναι τα πιούξες έτσι στο μωρό. Εν μπορούσε να καρτερά άλλο να έχουν η δουλειά σας. Κατά που θωρώ το παππού είναι, μείνε μέσα στα πόδια μας, α. Τι μου θέλεις να κάνω, να φύγω το μωρό με στη στράτα. Να βρείτε τον τζίρι του και αρτέω συνάξει. Ενώ πια με έναν αρκετό στο τέλος το μίτσι. Ο τζίρις του βουρά με την κουβέντα της Ανέτας που παραδόθηκε. Είναι η ώρα να βουρά και το μωρό. Είναι αλήθεια, τώρα που έτσι η Ανέτα, εξιάσα το τέτοια ρε παιδιά, μα φανταζέστε το που συνέβη και δηλαδή φώνησα η Ανέτα. Ποια η Ανέτα, είναι το χωρίο νουζού. Εγώ που μιας αρκής που την υποψιάστηκα, άμα δεν μπορούσα να αποδείξω την ενοχή της. Τότε που τελικά όμως παραδόθηκε μου μόνη της. Εγώ ξέρεις να το σκεφτούμε και λυπούμε κι όν τον καημένο τον Στεφανή. Δηλαδή, εν τον κάνει ο καμός που έχασε τη Μαρία τη γενέκα του, τώρα έχει τα τράβαλα της αρφής του που έφυγε εμφώνησα. Δηλαδή, πολλά έτσι, σκέφτομαι τον πολλά. Πού έχουν την Ανέτα τώρα. Στις κεντρικές φυλακές, παππού. Και πάνω. Ας που να ορίσουν τη μέρα μου να αρκέψει η δική της. Την καταδίκη είναι την εγκλητόρνη. Έτσι με την πείρα μου, το λιγότερο να φάει ισόβια. Φίλμα μου, ξέρεις τι ήταν που σκέφτηκα. Όχι, Φαρούλα μου, πού να ξέρω. Έτσι είμαι μες στο νου σου. Γιατί να με αναλάβεις εσού την υπεράσπιση της Ανέτας. Μπορεί να πετύχεις να λιάνεις την ποινή της. Μετά την επιτυχία με την Καλάτια, μπορεί να τα καταφέρεις και με την Ανέτα. Χα! Δεν μου λαλείς, Φίβο μου. Είναι πολλά καλή ιδέα μου. Ακόμα και τα πράγματα του Νικόλα μου, που έφερα από τον Κορμακίτη, δεν τα έχω πιο. Γιατί εδώ και είναι τούτα ο παπάς μας. Για να τον πείσει, να του φανερώσει ποιος πραγματικά είναι. Δεν έχω ούτε τσίντες λίες τις αναμνήσεις για να μου δίνουν πάρει ορκά, ως την ώρα που να πεθάνω. Εξανείπα σου να μην μιλάς έτσι. Να ζήσεις, Χανού, δεν πρόκειται να πεθάνεις. Ξέρω ότι είναι άσχημο το τον πού να πω. Αλλά μακάρι να μην πετύχει η εγχείρηση και να τελειώσουν όλα. Μη κακό σου, Χανού μου. Κι εγώ λαλό σου, αντί να τα βάλεις κάτω, να βάλεις πείσμα. Ναι, Χανού μου, να βάλεις πείσμα και να νικήσεις.
Και μόλις έρθουμε πίσω από την Αγγλία, να ξανακερδίσεις τον Νικόλα. Αφού υποσχέθηκε σου τον παπάς μας. Μα εν καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν καταφέρει ο παπάς μας να εκδικηθεί τον Καραγιούρκη, εμείς εχάσαμε τον πόλεμο. Όχι μόνο εγώ που έχασα το γιο μου, και θα τον έχω ποτέ ξαναπίσω, αλλά και εσείς. Δέτε τους εαυτούς σας. Εσύ, Λετίτσια, εγκατέληξες στο φρενοκομείο και πασκίζεις ακόμα να γίνεις καλά. Και ο άντρας που αγαπάς, ενά μαζί σου μόνο και μόνο επειδή τον απειλά ο παπάς μας. Κάμνιζε λάθος. Είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, αγάπη μου. Λυπούμαι που σου το λαλώ, αλλά έτσι είναι. Και εσύ, Αρκύρα, αναγκάστηκες να προδώσεις τα όνειρά σου, να εγκαταλείψεις την καριέρα σου, την οικογένεια που θέλεις να αποκτήσεις. Όσο για τη Σαρμπέλια, για να μπορέσει να είναι μαζί με τον άντρα που αγαπά, αναγκάστηκε να ξενιτευτεί και να ψάξει την ευτυχία μακριά από μας. Έχεις δίκιο. Ζούμε σαν τις κυνηγημένες τόσα χρόνια. Κι άμα τελειώσουν όλα, δεν θα μείνει τίποτε πιο για το οποίο να αξίζει να ζήσουμε. Μα τώρα είσαι σοβαρή. Εν το πιστεύω ότι μου ζητάς να κάνω έτσι πράγμα. Όχι, γιατί θυμώνεσαι, ρε κουμπάρε. Εγώ βρίσκω πολλά καλή την πρόταση της Φανούλας. Κι όσο για την πληρωμή, μεν το σκέφτεσαι. Αναλαμβάνω τον Άγιο. Η Ανέτα μια φώνησε, απαραδέχτηκε το ίδια. Δεν θα καταφέρω τίποτε αν την υπερασπιστώ, το αντίθετο μάλιστα. Να κατεσέψω όλον το καλό όνομα που δημιούργησα με τη θήκη της Γαλάτιας. Αμα μπορεί να πετύχεις μια καλύτερη ποινή για την Ανέτα. Εγώ για τούτο που σου το είπα. Σου δεν καταλαβαίνετε, είναι καλός δικηγόρος, είσαι ρε κουμπά. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει την υπεράσπιση του. Έτσι γυρίσκεται να υπερασπίζεσαι μόνο τους αθώους. Με εμάς ώστε να με πείσετε και ένα άδικος ο κόπος σας, έθελω να βοηθήσω την αρφή του Στεφανή. Α, μάλιστα. Ας την τούτος ο λόγος. Γιατί μας το λαλείς το σύνορα, φίβο μου. Είναι φανού. Έτσι τούτος ο λόγος. Ο Στεφανής κάθεται μου στο στομάχι. Και καλά κάνει να φύγουν τα μέσα στο Στεφανή και το μπαμπούι. Ω, έφτιαξες σου το μωρό τώρα. Τούτον που σας είπα, Τζουλή, έφερετε τον Τζίλιν το όπου και αν είναι εξαφανισμένος, κοτίστε το κοπελούιν του να σηκωθούν να φύγουν που τα μέσα. Με στενοχωρκές την κόρη μου, ένα του περάσει. Πολλά έρχομαι πως θα του περάσει, παππού. Εσύ που την ημέρα μου αστράφηκε ο Στεφανής που η σχέση μου με τον Φίβο, πάει από το κακό στο χειρότερο. Άρης με να τον κανονίσω. Ξέρω το κουμπί του. Με κάνει η αγωνία μου που έχω προσθέτει μου κι άλλη την κατάσταση. Αγωνία, για να προγνωρίσεις αγωνία. Φοβούμαι πως κάτι κακό είναι να γίνει, παππού. Φοβούμαι πως είναι να χάσω και τούτον το μωρό μου. Πως είναι να πεθάνει, όπως και ο πρώτος μου γιος. Να με φάσει την κόρη μου. Και το δυσαγκονόη μου δεν πρόκειται να πάει τίποτες. Που τα τώρα, εκανόνισα στο νοσοκομείο της Λεμεσού τον καλύτερο με ευτήρα. Δεν πρόκειται εγώ να επιτρέψω να συμβεί και όπου συνέβηκε πριν 20 χρόνους. Άρες. Πάντως, παππού, να ξέρεις, θα χάσω το μωρό μου. Δεν θα το αντέξω. Για τούν το μωρό που τα αντέχω τούτα ουλά. Εν και έχω ποιον άλλη πάει ορκά. Αχάσω το μωρό μου, μη κακόν. Να πεθάνω μητά του. Κόρη μου, να χαρείς, ξαναείπουσου το. Εν πρόκειται να αφήσω να πάει τίποτε ο δυσαγκονάς μου. Για όνομα του Θεού, εσύ όμως άκου την που πρέπει να κάνεις. Για να μπορέσουμε να το μυαλύνουμε και να το καμαρώνουμε, πρέπει να βγάλεις από το μυαλό σου όλα τα προβλήματα, όλες τις έννοιες και να σκεφτείς μόνο την υγεία τη δική σου και την υγεία του δυσάγκωνα. Τούτο μόνο να είσαι στο νου σου. Άκους με και να πάμε μια χαρά. Καταλάβες με την κόρη μου. Υπόσχεσαι μου το κόρη μου. Υπόσχομαι σου το παππού μου. Έτσι μπράβο. Εσείς μπορεί να μην έχετε κανένα λόγο για να ζείτε πλέον.
Αλλά εμένα η ζωή μου τώρα αρχίζει. Και εκείνο που είπε η Χανού, πως ο φίλος με την απειλή του παπά μου που να με πάρει, δεν είναι αλήθεια. Εντάξει, Λετιτσιά μου. Συγγνώμη για τον που είπα, δεν το εννοούσα. Όχι, όχι. Με μου μιλάς καλότερο για να σιωπήσω. Νομίζεις ότι είμαι μια πελή. Αλλά εγώ να ξέρετε πως ένα συνεχίσω να θωρώ τον άντρα μου ακόμα και τώρα. Μα τι είναι τούτα που λάλλεις, Λετίτσια. Ο παπάς μας είπε να μην ευκαινεί καμιά μας που το σπίτι. Για σας που το είπε. Είναι για μένα. Εγώ ξέρετε ότι είναι να πάρω το φίβο. Ναι, να πάρεις το φίβο, αλλά πρέπει να περιμένεις να στραβούμε πρώτα από την Αγγλία. Ωραία. Εγώ δεν θα πάω στην Αγγλία. Να μείνω δαμέ με τον άντρα μου. Θέλω να τον έχω κοντά μου. Το κάθε πράγμα με την ώρα του, Λετίτσια. Με τη βιασύνη μπορεί να τα χαλάσει όλα. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Αφείο μπορεί να το χάσω. Μπορεί να νομίσει ο φίλος ότι τον εγκαταλείπω, ειδικά τώρα. Ειδικά τώρα που η Φανούλα να φέρει στον κόσμο τον παστάρτικο της. Όχι, ακόμα με σύρετε μέσα στο αεροδρόμιο, εγώ δεν θα σας ακολουθήσω. Καταλάβετε με, ναι. Κόρη, κάνει κλάμα. Πες να ζημηθείς. Δεν μπορώ. Τούτον είναι το κακό μέσα στη τσινούρκης. Με αν είστε αθώες, με αν είστε ένοχες, ώσπου να το πάρετε απόφαση πώς σας εφυλακώσαν, δεν σταματάτε το κλάμα. Με αν είναι μέρα, με αν είναι νύχτα. Αμα δεν μου φταίω εγώ κάθε φορά να περνώ τούν την ιστορία. Πού είναι να πάει τούτη κουβέντα. Αν έχεις σκοπό να συνεχίσεις έτσι, πες μου το να φωνάξω τη φύλακα, να σε βάλεις στην απομόνωση και να κλαίεις όσο θέλεις εκεί μέσα. Θα σε ακούει κανένας. Δεν μπορούσε καμά να συντυχάνεις μου έτσι. Στο κάτω κάτω και καμά σου κακόν εσένα. Ούτε σε καμιά που τις άλλες που λαλείς πως θέλουν να τα βάλουν μητά μου. Έχεις δίκαιο, εμένα ναι μου έκαμες κακό. Άμα έτσι είναι οι άνθρωποι που είμαι στη φυλακή. Βάλουν τα με εκείνους που μπορούν, γιατί με τους άλλους δεν μπορούν να τα βάλουν. Γίνονται θερκά και δικαστές για να νόσουν την ικανοποίηση ότι έχουν και εκείνη τη δύναμη να καταδικάσουν όπως καταδικαστήκαν και εκείνοι. Έγλεπε με να χαρείς. Τη Γαλάτια δεν ήξερα πώς την έγλεπες. Τώρα έγλεπε με και εμένα. Τη Γαλάτια έθελα να την εγκλέπω. Άμα εσύ έναν έθελα. Μα και να ήθελα, έτσι να είμαι πολύ καιρό εδώ μέσα από. Γιατί τώρα λες τούτο, αφού είναι ισόβια που καταδικαστήκες. Άντε, πέσε και δεν μπορώ άλλο να σ' ακούω. Καληνύχτα. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Ποιος? Ο γαμπρός σου, ο Φίβος. Να πω, Μπεθερή, να μας παίξεις. Δέχτε, ρε Φίβο.
Την προηγούμενη φορά μου σου δάμε, είπες μου τα γνωμινέσεις για λέγου μου. Ναι, η ύπος σου ξεκαθάρισα σου, αμά. Οφείλω να ομολογήσω ότι εβιάστηκα να συντύχω. Δηλαδή? Που σου είπα ότι θέλω να σε αναλάβω και εφέρθηκα όπως σου φέρθηκα. Α, ναι. Ναι. Εντάξει, Καραγιώκη. Ήταν ευκαιρία μου να πω τόσα πράγματα που είχα μέσα μου τόσο καιρό. Να καταλάβεις πως δεν είμαι ο φίλος που με έκαμες ότι ήθελες πιο. Για τούτο σου εσύντηκα έτσι. Απολογούμε. Συγγνώμη. Αν κατάλαβα καλά τώρα ήρθες να μου ζητήσεις συγγνώμη, το ξαναδεχτείς την πρότασή μου και να με βοηθήσεις. Μένω σε εννιά. Και ο σκοπός μου είναι να σε βοηθήσω. Απλά τότε έκατσα, σκέφτηκα, σου είδα ότι έτσι ευκαιρίες δεν πρέπει να πίνουν χαμένες. Αν μ' αρκούμε, είπες μου πως δεν θέλεις να ρισκάρεις και να τα βάλεις με ψηλά ιστάμενα πρόσωπα που με κυνηγούσε. Και ισχύει ακόμα, Καραγιώργη. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτε άλλο παρά μόνο με την αγωγή που σου εκείνησε μια ασφαλιστική σου εταιρεία. Και αν καταφέρω να αποδείξω ότι δεν ισχύουν τσινά ούλα που λαλούσε, να καταφέρουμε να προχωρήσουμε και σαν ταπέτηση σε εκείνα που ζητά πουλός η ασφαλιστική. Και μάλιστα σκέφτομαι να τους κινήσουμε και μήνυση για δυσφήμιση τόσο του ονόματος σου, όσο και της τράπεζας σου. Καραγιώργη, αν δουλέψουμε τα πράγματα όπως τα έχουμε στο νου μου και με την πείρα που έχω, να κερδίσουμε τον αγώνα. Εσού να μπορείς να κερδίσεις, για. Σίγουρα, όχι ό,τι προβλέπουν οι θεσμοί. Δηλαδή? Τα διπλάσια, Καραγιώργη. Εφήβομαι, υβρίζομαι στην ανάγκη μου τώρα, έτσι η κατάσταση που είμαι, και να με πατήσεις μες στο τσαλουκά. Τούτη είναι η πρόταση μου, Καραγιώργη. Αν θέλεις. Ένα που λαλείς. Δέχεσαι την προσφορά μου. Συμπαρίς μου, τι νομίζεις πως είναι να γίνει τώρα που εστράφηκε ο Διγενής στην Κύπρο? Που την πλευρά της Τουρκίας για την ώρα δεν υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Βέβαια, ο Ινωνού σε διάσκεψη τύπου στο Λονδίνο είπε ότι περιμένει ευνοϊκές εξέλιξεις για την Τουρκία. Άρα μπορεί να μην έχει δίκιο η μαμά μου. Δηλαδή, δεν μου σου πει μάνα σου. Πως είναι τώρα που είναι να αντιδράσει πέρα του TMT. Γιατί είτε για ειρήνη έρχεται στην Κύπρο, είτε για πόλεμο, τσίνος δεν τους συμφέρει. Γιατί αν έρχεται για ειρήνη, χαλά τους τα σχέδια τους που μας θέλουν Τούρκους Έλληνες χωρισμένους. Και από την άλλη, αν έρχεται για πόλεμο, πάλι θα τους αρέσει. Πολλά φόβο, ειρήνη μου, ότι είσαι δίκιο η μάνα σου. Μα αφού εσύ είπες πως ο Τούρκος πρωθυπουργός δεν αντέδρασε αρνητικά. Ειρήνη μου, οι πολιτικοί σκέφτονται με ύπουλους τρόπους. Έτσι να σου πω φανερά ήταν που σχεδιάζω. Πάντως, εκείνο που άκουσα στην εφημερίδα που δουλεύω, ενώ ότι να υπάρξουν κινητοποιήσεις από τους φανατικούς της TMT. Φοβούμαι, Παρίς μου. Φοβούμαι πολλά. Μα με φοβάσαι για τίποτε. Εμείς επήραμε τις αποφάσεις μας. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι είναι να πει ο παπάς σου. Σήμερα επειδή μιλήσα και του παππού μου, του Καραγιώργη. Ήθελα να του ζητήσω και εκείνο τη γνώμη του για το τον ούλον που πάμε να κάνουμε. Δεν μπορούσα να με του μιλήσω γιατί για μένα η γνώμη του έχει μεγάλη σημασία. Τι είναι το που σου είπα. Θέλω να πω, ο παππούς σου είναι πολλά σκληρός άνθρωπος. Και νομίζω ότι δεν πήρε ποτέ με καλό μάτι του την ούλην την υπόθεση. Ναι, όντως, ο παππούς μου είναι πολλά σκληρός άνθρωπος. Όμως, Παρίς μου, εδέχτηκες εσύ στην οικογένεια μας. Καλή αλήθεια που μου λαλείς. Ναι, την τέδωκε μου και την ευχήν του. Τούτα είναι πολλά καλά νέα. Ναι. Και τώρα που έπιασα και την ευχήν του παππού μου, που ήταν το τελευταίο πράγμα που μου μείνε να κάνω, είμαι έτοιμη για το επόμενο μας βήμα.
Και έντελο σκέφτεσαι να προχωρήσει με την υπόθεση. Άκου να δεις. Το καλύτερο είναι να βρούμε ποιος ή ποιοι έκαναν τη ληστεία. Έτσι να μπορούμε να αποδείξουμε στην ασφαλιστική ότι είναι ευθύνες εσού. Εν τω μεταξύ, Καράγιο, και την περασμένη φορά που συντυχάναμε, είπες μου ότι υποψιάζεσαι κάποια άτομα που βαθιά από μένα σε υψηλά ιστάμενες θέσεις. Πιστεύω ότι να σου κάποια ονόματα να μου πεις. Εφήβο, τη μια στιγμή λαλείς μου πως θέλεις να τα βάλεις με τους μυάλους μου αντιπάλους. Και τώρα ζητάς μου να σου πω ποιους υποψιάζουμε. Μένε σε εννιάν και δεν έχω σκοπό να πάω κόντρα μητά τους. Αλλά πρέπει να ξέρεις κάτι, Καραγιώργη. Αν θα σε αναλάβω, πρέπει να με εμπιστευτεί και να μου πεις οτιδήποτε έχεις μες στο νου σου. Λοιπόν, ακούω. Ποια είναι τα άτομα. Μίλησα ήδη με κάποιους γνωστούς μου στην Αγγλία. Και συμφωνήσα να μου δω που δουλειά στην τηλεόραση. Ερώτησα και για πανεπιστήμιο. Αν με το καλό γεννήσεις, να πάεις να σπουδάζεις δημοσιογραφία. Και στη συνέχεια, να έχουμε την ευκαιρία να δουλεύουμε και μαζί. Ακούντε μου υπέροχα όλα τούτα. Για εμάς η ζωή, Ειρήνη μου, ποδάτσο θα ξεκινά. Εγώ ήδη ξεκίνησα να κάνω όνειρα για τη ζωή μας με τον μωρό μας. Και εγώ το ίδιο, Παρίς μου. Αλήθεια, δυσκολεύομαι να πιστέψω πως θα χρειάζεται να χωνούμαστε πιο. Τούτη θα είναι η καθημερινότητά μας. Θα περπατούμε ελεύθεροι μέσα στους δρόμους και θα κοφτεί κανένα με αν είμαστε Ελληνοκύπροι ή με Τουρκοκύπροι. Ναι. Να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Ελεύθεροι να περπατούμε ο ένας δίπλα από τον άλλον και στη μέση μας να έχουμε το μωρό μας. Αλήθεια, Μπαρίς μου. Είναι που θέλεις να είναι το μωρό μας. Αγόρινη κορίτσι. Ό,τι και να μας πέψει ο Θεός, εγώ το ίδιο θα το λατρεύω. Αν είναι γιος, είναι που λαλείς θα τον υφκάλουμε. Μια και να το βαφτίσουμε κανονικά, να πρέπει να πάρει και χριστιανικό όνομα. Άρα, να τον υφκάλουμε Πετρί. Όμως ξέρω πως ήταν να σου αρέσει να τον εφωνάζαμε Νιαζή, το όνομα του Μακαρίτη του παπά σου. Ναι, να μου αρέσει. Αλλά αφού γίνεται, μην πειράσει. Και γιατί να μην γίνεται. Ποιος μας εμποδίζει που να μην το φωνάζουμε μόνο με το βαφτισμό του. Γιατί να μην του δώκουμε δυο ονόματα. Πετρής, Νιαζής. Είναι ωραίο. Είσαι σίγουρη, αγάπη μου. Ναι, Μπαρίς μου, είμαι σίγουρη. Και να είμαι πολλά περήφανη για τούτο. Και αν είναι κόρη. Αν είναι κορούα. Ένα της δόκουμε το όνομα της μάνας σου. Γαλάτη. Ακλώτσισε. Το μωρό μας εκλώτσισε. Που πάει να πει ότι συμφωνεί με εκείνο που λέω. Για την ώρα δεν μπορώ να σου πω ρε φίβο. Άεστο. Άμα σιγουρευτώ, να σου πω. Βάρ' την δουλειά να μπρόσωμος εσού. Καλό. Τέλος πάντων, έχουμε λίγες μέρες ακόμα ώστε να καταχωρήσουμε την εμφάνιση μου στο δικαστήριο. Ρε, όμως πας στα συμβόλια. Γράφει πως αν έρθουμε σε διαφωνία, πρέπει να πάμε στα δικαστήρια στην Αγγλία, μια και η βάση της ασφαλιστικής έτσι κάτω εκεί. Ήταν μπορεί να καλύτερα έτσι, γιατί έτσι όπως έγινε και τώρα, στην κατάσταση που είσαι, πολλοί που να σε έχουν άχτη. Και σίγουρα δεν θα είναι καθόλου ευνοϊκές οι συνθήκες για μας σε έναν κυπριακό δικαστήριο. Καλά που λέτε, ρε φίγο. Άντε, βάρ' τη δουλειά μπρος. Περίμενε. Ένα τελειώσαμε ακόμα. Να μου σου βάλει. Πρέπει να μου δώκεις τσι την προκαταβολή για να κλείσει συμφωνία. Πε μου, την πακέρα να είσαι στην κομοξέβαστη. Έχω και έχω και έλα. Και καλή να αρκεί. Τώρα, μάλιστα. Μην έχεις καμιά νέα καρά γιορκή. Ξέρεις πολλά καλό ότι είμαι ένας δαίμονας πας στη δουλειά μου. Φτάνει μόνο να μου δείξεις εμπιστοσύνη.
Ο Μιτσής στο τέλος να μας μείνει αναγιωτός τα μέσα. Ήρθε ο γύρις του, εχάμνησε το και εξαφανίστηκε. Λάλη σου άρεσε τους παλαβούς να γλέπουν το γιο μου. Εγώ όμως, δεν θέλω μες στα δόθια μου. Με το Στεφανί, με το Παμπούι. Επαλλήλοι άνθρωπε! Άντι με ρεντρέψε να μου τραθού! Ναι, που σε πιάνει τώρα! Καρτερό, πότε να έρθει η ώρα, να γίνεις γυναίκα. Αρέσκει μου που δείχνεις τόσο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό που είναι να παντρευτούμε. Ευτυχώς έδειξες τα αληθινά σου συναισθήματα, ήταν καιρός. Σσσ, αφήστε τα λόγια. Να πάω να φανατιστείς! Συγκουφή μου, δάμε τώρα! Συγκουφή, ένα ρότσο! Θέλω να σε θέλω μπροστά, μ' άκουσες! Φύγε μου, δάμε! Εσύ πάω να τα ράζεις, Μανούλας. Απονάνια μου, ο Πετρίτς λείπει. Με φάστε. Να σας βοηθήσω εγώ να γεννήσω κοπελό. Έλα, την πάμε μέσα στο ιατρείο. Μιλάει γιατί έγκλει το μωρό.